Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρόσκληση στο φετινό σχολείο ουρολογίας. Να συνεχίσω την πολύ ωραία παρουσίαση του Αναστάση. Εγώ θα μπω λίγο σε πιο χειρουργικά θέματα. Αν και δεν είμαι ιδιαίτερος φαν της εξωσωματικής λιθοτριψίας, ποτέ δεν ήμουνα. Πίστευα πάντα και πιστεύω ότι αυτό είναι η κοινή άποψη, παύλα φιλοσοφία που υπάρχει στο μέσο ουρολόγο, ότι αν δούμε μια πέτρα στο νεφρό ή στον ουρητήρα, ας κάνουμε μια εξωσωματική λιθοτριψία. Τι έχουμε να χάσουμε? Σωστά. Και οικονομικά τι έχουμε να χάσουμε, αλλά και γενικότερα τι έχουμε να χάσουμε. Έρχεται μια πάρα πολύ ωραία μετανάλυση, είναι η πρώτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία διαθέσιμη, που συγκρίνει το κόστος για μια ουρητηροσκόπηση και μια εξωσωματική λιθοτριψία για μια πέτρα είτε στο νεφρό είτε στον ουρητήρα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συγκρίνει το κόστος της γενικότερης αντιμετώπισης σε έναν ασθενή που πρώτα θα κάνει εξωσωματική ή σε έναν ασθενή που από την αρχή θα κάνει μια ουρητηροσκόπηση. Αυτό είναι το flowchart της μελέτης. Όπως βλέπετε, βρήκαν 725 διαθέσιμες. Τελικά κατέληξαν σε 12 μελέτες με συνολικά 2.012 ασθενείς. Είναι δηλαδή μια πολύ καλή μετανάλυση. Και αυτά εδώ είναι τα forest plot της μελέτης. Θα δείτε σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για τελικά πόσοι ασθενείς κατέληξαν με τον απόλυτο μας στόχο, δηλαδή να καθαρίσουμε την πέτρα. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική και προφανώς υπερτερεί η ουρητηροσκόπηση. Και αυτό είναι και λογικό, έτσι. Νομίζω ήταν αναμενόμενος εύρημα. Αναμενόμενο είναι επίσης και το επόμενο εύρημα, ότι δεν έχουν καμία διαφορά οι δύο προσεγγίσεις ό,τι αφορά τις επιπλοκές που έχει. Μιλάμε σε όλα τα τριτιμόρια, σε όλα τα τριτιμόρια. Μετά έχει και σαν ανάλυση, okay. Αλλά σαν γενικότερα ναι, δεν υπήρχαν διαφορές στις επιπλοκές μεταξύ των δύο ασθενών, μεταξύ των δύο κατηγοριών. Και εδώ έρχεται η ανάλυση σε ό,τι αφορά το κόστος τελικά. Ποιος από τους δύο ασθενείς τελικά πλήρωσε περισσότερα ή το κράτος πλήρωσε περισσότερα για τον ασθενή αυτόνα. Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική και υπερτερεί η ουρητηροσκόπηση. Τελικά δηλαδή ο ασθενής που πρώτα επιλέξαμε να του κάνουμε ουρητηροσκόπηση του βγήκε πιο φτηνά από ότι στον ασθενή που θα στέλναμε να κάνει εξωσωματική λιθοτριψία ως πρώτη προσέγγιση. Εδώ πέρα είναι το sub-analysis της μετα-ανάλυσης, το οποίο δείχνει ότι πλέον, πιο ξεκάθαρα, η ουρητηροσκόπηση υπερτερεί της εξωσωματικής σε ό,τι αφορά το κόστος για πέτρες κάτω από 10 χιλιοστά, για πέτρες πάνω από 10 χιλιοστά, άρα για όλες τις πέτρες στον ουρητήρα και όχι στον νεφρό, στον ουρητήρα, όπως κυρίως για τις πέτρες στο ανώτερο ουρητήρα. Το κλου της υπόθεσης είναι ότι τελικά η ουρητηροσκόπηση συγκριτικά με την εξωσωματική δίνει το προφανές, καλύτερα stone free rates. Δεν έχει καμία διαφορά σε ό,τι αφορά τις επιπλοκές που έχει ο ασθενής και ότι τελικά η ουρητηροσκόπηση είναι μια φτηνότερη προσέγγιση για ασθενείς που έχουν πέτρες στους ουρητήρες. Επομένως, καλό θα είναι την ουρητηροσκόπηση να μην την έχουμε βγάλει από το παιχνίδι. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και θα έρθω στην προηγούμενη συζήτηση την αυτοπεποίθηση που έχει ο καθένας και θα συμφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Χατζηχρήστο ότι αν εμφυτευτεί αυτή η αυτοπεποίθηση στον μέσο ουρολόγο, δηλαδή να μπορεί να μπει και να κάνει μια ουρητηροσκόπηση στον ανώτερο ουρητήρα, που δεν είναι μια εύκολη, ή έναν υπακτωμένο λίθος στον ανώτερο ουρητήρα, που κατά τη δική μου γνώμη είναι το πιο challenge περιστατικό που μπορεί να έχει κάποιος στην ενδοουρολογία, στην ουρητηροσκόπηση, τότε ναι, περισσότεροι ασθενείς θα βρίσκουν μια καλύτερη και πιο οικονομική λύση για τις πέτρες του ουρητήρα. Αυτό είναι το πρώτο paper. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και εγώ είμαι υπέρ. Η μετανάλυση τα λέει, βέβαια, όχι εγώ. Ναι, με τη μετανάλυση. Απλώς θέλω να εφιστήσω την προσοχή ότι όταν μιλάμε για κόστη, οι μελέτες μπορεί να είναι η καλύτερη μετανάλυση, να έχει τα καλύτερα RCTs μέσα, αλλά τα κόστη δεν μπορούν να από μία χώρα Α να γίνει μία χώρα Β. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πιθανώς το δικό μας σύστημα να μην ισχύει. Ίσως και να ισχύει. Και είδα, επειδή. Να το κάνω λίγο για ναι, για να δώσω μία απάντηση. Δηλαδή, έχω μία πέτρα στον ουρητήρα. Άμα πάω
να το κάνω αυτό, γιατί αυτό είναι σε τελική ανάλυση. Εμείς δεν κάνουμε δημόσιας υγείας πολιτική, έτσι. Άμα πάω να την κάνω σε έναν ανιθοθρύπητη, τι θα μου στοιχήσει, και άμα πάω να κάνω ουτηριοθρησκεία, τι θα μου στοιχήσει ιδιωτικά. Πολύ σωστά. Αυτό είναι. Ωραία. Τι θα είναι πιο φθηνό τελικά, γιατί αυτό είναι το μήνυμα για αύριο. Η ουσία είναι η εξής. Τελικά, στην όλη ιστορία είναι αυτό που ρωτάει ο κ. Χρήστο. Είναι η καλή επιλογή της πέτρας που θα στείλουμε η εξωσωματική λιθοδοξία. Διότι αν στείλετε εμένα για να κάνω τρεις εξωσωματικές, έχω πληρώσει από τη δική μου τσέπη κανένα 700-800 ευρώ. Έχει πληρώσει το ταμείο μου, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες για τρεις εξωσωματικές. Και τελικά κάνω και μια ουρητηροσκόπηση που θα μου κοστίσει άλλα 2.500. Τελικά δεν ήταν καλύτερα να κάνω 2.500 εξ αρχής και να μην έχει φάει και το είδημα ουρητήρας, να μην ταλαιπωρηθώ και εγώ που θα κάνω την ουρητηροσκόπηση. Το καλύτερο λοιπόν είναι το να αναγνωρίσουμε τον ασθενή που θα βοηθηθεί πραγματικά από την εξωσωματική. Η δική μου, εγώ στη πέτρα του ουρητήρα δεν κάνω ποτέ εξωσωματική. Ποτέ. Είναι ο κανόνας μου. Θα μπω, θα τελειώσω και ο ασθενής μου θα είναι χαρούμενος. Για πέτρες του νεφρού, ωστόσο, κάτω κάλικας. Hounsfield units κάτι 1.300-1.400 που πηγαίνουν για εξωσωματικές. Μα αυτά είναι αποτυχημένες διαδικασίες απριόρι. Επομένως, ο ασθενής μου λες, θα χάσει και χρόνο και λεφτά. Που είπες, η παχτωμένη πέτρα. Άμα τη χτυπούσε και την έσπαγε σε 2-3 κομματάκια, δεν θα ήταν πιο εύκολη δουλειά σου μετά. Πώς θα σπάσει μια υπαχτωμένη πέτρα, αφού δεν κουνιέται. Ποιο μόνο αυτό, δεν είναι. Δεν θα καταλάβει τίποτα υπαχτωμένη. Θα χάσετε το χρόνο σας. Δεν πρόκειται να σπάσει καθόλου. Μπορεί να σπάσει τα δύο και θα μείνει εκεί πέρα. Ναι, δεν θα φύγουν τα κομμάτια. Και θα μου γεμίσετε και με είδημα. Είναι πιο ζώρικα μετά. Θα είναι πιο ζώρικη μετά στο. Θα μου γεμίσει με είδημα τον ουρητήρα, ναι, βέβαια. Σαφώς. Λίγο στο μικρόφωνο το έχουμε αν έκανα εξωσωματική. Δεν θα έκανα, ναι, το πιο πιθανό, αλλά ενδεχομένως να έβαζα. Ενδεχομένως. Πάντως δεν είναι απόλυτη ένδειξη να βάλουν πιχτέλη στην εξωσωματική σε ένα τέτοιο ουρητήρα, έτσι. Δεν υπάρχει ένδειξη. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή να βάλουμε πιχτέλη σε κάποιον ασθενή που στέλνουμε για εξωσωματική, εκτός από μία περίπτωση, αν ο ασθενής αυτός είχε κάνει πυρετό, παύλα, σύψη πριν από την εξωσωματική, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχει μπει πιχτέλη τότε. Αλλά δεν υπάρχει κριτήριο βάζω ή δεν βάζω πιχτέλη σε μια πέτρα του ουρητήρα. Γιατί να βάλουμε. Άρα ουσιαστικά πρέπει να μας κάνετε ένα πινακάκι και φτιάξτε το ωραίο, θα δώσουμε στο γραφείο να το κάνει. Ποιες πέτρες, ομοφωνία θέλω των τεσσάρων, ποιες πέτρες δεν στέλνουμε για εξωσωματική. Το θέμα είναι το εξής. Θα κλείσουν οι εξωσωματικές αν το κάνουμε. Θα κλείσουν οι εξωσωματικές λιθοτρύπες. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ συμφωνώ με τη λογική ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές από τις πέτρες ουρητήρα οι οποίες θα πρέπει να πάνε οπωσδήποτε ουρητηροσκοπικά. Βλέπω όμως, για παράδειγμα, στη μελέτη, να σχολιάσω απλά τη μελέτη, όχι την υπόλοιπη συζήτηση. Είχε πέτρες οι οποίες ήταν κάτω από 10 χιλιοστά και πέτρες πάνω από 10 χιλιοστά. Το subanalysis ήταν αυτό. Κάνανε το subgroup και οι μελέτες τους τις είχαν μέσα. Αυτομάτως, με το που βάλεις πέτρες πάνω από 10 χιλιοστά, που ξέρεις ότι ακόμα από guidelines, ότι δεν έχει νόημα να πάει να κάνει shockwave, αυτομάτως βρίσκεσαι και παρουσιάζεις την εξωσωματική λιθοτριψία ως προβληματική. Σε κάποια περιστατικά, με μικρότερες πέτρες, σίγουρα όχι τα 10 χιλιοστά, ποιος θα πήγαινε για παράδειγμα να στείλει μια πέτρα 12 χιλιοστά για παράδειγμα ή 10 για να κάνει εξωσωματική λιθοτριψία. Πάρα πολύ, τι λες τώρα. Στέλνουμε. Συμφωνώ. Αλλά αν ακολουθήσεις όμως τη λογική, τη σωστή, δεν θα πήγαινες να το κάνεις. Γιατί ακόμα και τα guidelines σου λένε ότι μην κάνεις πάνω από 10. Γίνονται εξωσωματικές για κοράλια τώρα στην Ελλάδα. Έτσι, για να είμαστε στην πραγματικότητα. Διαφωνώ, αλλά τώρα, από τη στιγμή που ξέρεις πώς λειτουργούν και το δουλεύεις σε το συγκεκριμένο θέμα, προσφέρεις αυτό που είναι το πιο σωστό, έτσι δεν είναι. Τώρα, για τις κάτω από 10 χιλιοστά, μπορεί να είναι μια πέτρα 6 χιλιοστά και μπορεί να την βοηθήσει και να πέσει. Εγώ, λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι ίσως τα δεδομένα αυτά, και άμα πάμε και στους πίνακες, μπορώ να το εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι η μετανάλυση θέλει πολλά σημεία να διευκρινιστούν. Δεν το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο paper, αλλά άμα το διαβάσω, είναι πολύ πιθανό να έχει και άλλα κενά μέσα. Είναι η μετανάλυση, επειδή μαζεύει δεδομένα από πολλές διαφορετικές μελέτες και έχει προφανώς τους περιορισμούς της, και πόσο μάλλον αν έχει πάρει μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν και λίθους οι οποίοι δεν είναι καλοί για εξωσωματική, είναι δεδομένο ότι θα φανεί προβληματική εξωσωματική. Μια παρατήρηση να κάνω, μου επιτρέπεις Παναγιώτη. Εγώ θα έστελνα εξωσωματική πέτρα ουρητήρα και θα ήθελα να ρωτήσω το κοινό πώς θα το κάνανε. Με Hounsfield units κάτω από 700. Μόνο 700-800 maximum. Αυτές οι πέτρες κατά πάσα πιθανότητα είναι ουρικό οξέως, άρα δεν φαίνονται στην ακτινοσκόπηση. Θα στέλνατε μια εξωσωματική σε μια τέτοια πέτρα. Γιατί δεν φαίνεται στην ακτινοσκόπηση, έτσι. Λοιπόν,
αυτή η πέτρα είναι, κατά τη γνώμη μου, η μόνη κατηγορική οξύ ουσιαστικά. Μπορεί να έχει και επικαθίσει ένα στρούβι απάνω και να φαίνεται. Μπορεί, άλλο θέλω να καταλήξω. Ότι αυτή η πέτρα πραγματικά είναι η μόνη πέτρα ενδεχομένως που έχει πολύ καλές πιθανότητες να σπάσει, πέτρα ουρητήρα εννοώ, η οποία πολύ εύκολα μπορεί να σπάσει. Πώς? Βάζοντας έναν ουρητηρικό καθαίρα και σκιαγραφώντας την. Την κάναμε πάρα πολύ συχνά στο Ισραήλ. Και η δεύτερη παρατήρηση, άρα μιλάμε για πέτρες που εμείς ήδη δεν τις στέλνουμε τελικά για εξωσωματική. Αν έχει μια ένδειξη για πέτρα του ουρητήρα, είναι αυτή. Το δεύτερο είναι πώς γίνονται οι εξωσωματικές. Στα περισσότερα κέντρα που κάνουν εξωσωματική, και ξέρουμε που γίνονται χωρίς αναισθησία. Χωρίς αναισθησία, ειδικά για πέτρες του νεφρού, όπως πολύ καλά ξέρεις, ο νεφρός κινείται. Ο νεφρός θα πρέπει να φτιάξει το tidal volume, αν θέλεις, πρέπει κανονικά να είναι, πρέπει να είναι διασωλωμένος ασθενής. Κανονικά, αν θες να κάνεις σοβαρή εξωσωματική, έτσι ώστε να ρυθμίσεις την κίνηση του νεφρού, έτσι ώστε πραγματικά να στοχεύεις τον νεφρό. Οι περισσότερες λοιπόν, γιατί μπήκα και κοίταξα τη μετανάλυση πάνω σε αυτό το θέμα, οι περισσότερες μελέτες εδώ πέρα έχουν γίνει χωρίς αναισθησία. Οι μελέτες που έχουν γίνει με αναισθησία έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην εξωσωματική τους λιθοτριψία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, γενικότερα, δεν πρέπει να φτιάξουμε μόνο τις ενδείξεις, πρέπει να φτιάξουμε και το πώς κάνουμε εξωσωματική λιθοτρύψη, αν πραγματικά θέλουμε αποτελέσματα. Συμφωνώ, αλλά η πραγματικότητα λέει, γιατί ουσιαστικά και οι κατευθυντήριες γραμμές στηρίζονται σε αυτές τις μελέτες. Ουσιαστικά, το ποιο είναι το αποτέλεσμα της κάθε διαδικασίας επεμβατικής, λίγο πολύ το γνωρίζεις. Επίσης, γνωρίζεις και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει το συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο βέβαια ποτέ δεν κατευθύνεται από κατευθυντήριες γραμμές. Συγκεκριμένα πράγματα είναι που αναφέρουν να χρησιμοποιήσεις ένα σύρμα, για παράδειγμα, στην ουρητηροσκόπηση, για ασφάλεια κτλ. Τώρα, το ουσιαστικό μας κομμάτι είναι όταν έρθει μπροστά σου ασθενής και είσαι ανάμεσα στο να συστήσεις, θα σου κάνω μια ουρητηροσκόπηση άμεσα, είσαι ανάμεσα στο να κάνεις μια εξωσωματική λιθοτρύψη για μια πέτρα 6 χιλιοστά που είναι στον κατώτερο ουρητήρα. Είναι ένα απλό περιστατικό για την ουρητηροσκόπηση. Θα πάρει αναισθησία 10 λεπτά και 5 λεπτά για να ετοιμάσεις και το χώρο σου και θα έχει βγει η πέτρα γρήγορα και εύκολα. Οι μεγαλύτερες επιπλοκές έχουν γίνει στη σημειάκα με τις πάντες, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Θεωρείς ότι είναι ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι. Ενώ το δεν είναι απλό αυτό όπως το πες, δεν συμφωνώ είναι τόσο απλά πράγματα. Συμφωνώ απολύτως. Οπότε είναι μπροστά σου ασθενής με αυτή την 6 χιλιοστά πέτρα και συζητάς το θέμα, τις δύο πιθανές επιλογές τις οποίες έχει. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, όταν καθίσεις και τους εξηγήσεις και αυτό, γιατί είσαι αναγκασμένος να εξηγήσεις και το θέμα της πιθανής επιπλοκής. Δεν θα το πεις. Θα σε ρωτήσει ο άνθρωπος, θα σου πει: έχει επιπλοκές. Βεβαίως έχει επιπλοκές. Δεν μπορεί να πεις όχι. Από τη στιγμή που θα μπει σε αναισθησία, ξεκινήσαμε. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες. Ο κύριος Κολαρίκος εχθές είπε για δύο κορίτσια νέα, τα οποία πέθαναν από σύψη μετά από εξωσωματική λιθοτρυψία, Παναγιώτη. Ενώ εξωσωματική, δεν ξέρω γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι τίποτα, κανένα παιδικό πάρτι. Δεν είναι παιδικό πάρτι. Πας και σπάς πέτρες, έτσι. Συμφωνώ. Αλλά την ώρα του ιατρείου είναι δύσκολο να πείσεις για κάτι που φαίνεται μικρό και μπορεί και άλλοι να έχουν πει ότι κάνουν εξωσωματική λιθοτρυψία, να πείσεις μόνο για εξωσωματική λιθοτρυψία. Και στο τέλος. Μπορεί να καταλήξεις να κάνεις την εξωσωματική λιθοτριψία γνωρίζοντας ότι μπορεί και να φέρει αποτέλεσμα, μπορεί και να μην φέρει. Οι πιθανότητες είναι, μπορεί να είναι 50%. Εγώ για 6 χιλιοστά πάντως στον κατώτερο ουρητήρα θα έκανα η μία κάμπτη, δεν το συζητάμε έτσι. Το θεωρώ ότι είναι, και το πιο, το θεωρώ ότι είναι, ότι είναι λογικό, είναι γιατί συνήθως είναι η συγκιστή ουρητηρική, καρφωμένη και περιμένει εκεί χωρίς αποτέλεσμα. Όλα αυτά βέβαια είναι το μέτρο, γιατί μιλάτε τώρα για επιπλοκές και φοβισμένοι κτλ. Πόσοι δηλαδή έχουν πεθάνει, όσοι είναι με τη σύψη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στον προστάτη ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει, γιατί εμείς τα ζήσαμε τα χρόνια στις διουρηθρικές. Είχαμε θανάτους κάθε μήνα κάποτε από τις αιμορραγίες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μην το βάζουμε σε επιπλοκές, είναι μέσα στη χειρουργική πράξη. Απλά εγώ το είπα ότι η εξωσωματική είναι και αυτή μια. Μέσα στη χειρουργική πράξη. Αλλά ο ασθενής που θέλει να μάθει πρέπει να το ξέρει και πρέπει να το εξηγήσουμε και του φαίνεται πάντα πιο εύκολη η λιθοτριψία. Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, προφανώς είναι πάντα πιο εύκολη γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα μπω μέσα στο χειρουργείο. Ακριβώς. Δεν του φαίνεται, έτσι είναι. Ναι. Συγγνώμη, υπάρχει κοινή λογική την οποία εμείς αγνοούμε γιατί εκεί μέρα μέσα ζούμε, αλλά και ο ασθενής δεν θέλει να είναι να ζει. Γιατί δεν περάσει. Αυτό λέμε λοιπόν, ότι για να κάνουμε σωστή εξωσωματική θέλει αναισθησία. Θέλει αναισθησία η σωστή εξωσωματική. Αυτό λέμε λοιπόν, ότι αν θες να κάνεις σοβαρή. Έτσι είναι. Τα μεγάλα, τα high volume όλα κέντρα γίνεται με αναισθησία. Αν θέλει κάποιος να κάνει σοβαρή εξωσωματική που να έχει αποτέλεσμα και ο ασθενής να πάρει το καλύτερο τελικά, πρέπει να γίνει με αναισθησία. Θα πρέπει ο ασθενής να μην κουνιέται, να μην αλλάζει έτσι ώστε να έχει στόχο. Πώς θα γίνει. Ναι, αλλά να μην είμαστε τόσοι, γιατί
Κάποιοι εσείς είστε νέοι, αλλά κάποιοι τους παλιότερους, έτσι. Λοιπόν, κάνατε ουρητηροσκοπήσεις με κάτι εργαλεία που έμπαινα μέσα ή το πρώτο ρομπότ που πήγα να δω τότε. Και λέω, αυτό είναι σαν την ΙΕΝΕΔ, λέω, που το κανάλι που έδινε με χιόνι και βλέπαμε τηλεόραση μικρή, έτσι χειρουργείς. Μου λέει, ναι, δεν είναι φοβερό. Λέω, είναι φοβερό πώς μπορείς και χειρουργείς με αυτό το ρομπότ και αυτή την εικόνα που έχεις. Και λοιπόν, και τότε λέγατε ότι είναι φοβερή, ας πούμε, και να χειρουργήσουμε. Και χειρουργούσατε όλοι οι ρομποτίστες, η οποία ήταν απελπισία, απαγορευτική εικόνα για να κάνεις χειρουργείο. Το πρώτο το ρομπότ. Το έχω δει με τα μάτια μου. Έτσι. Λοιπόν, μην λοιπόν να είμαστε απόλυτοι, να αποφεύγουμε τις απόλυτες θέσεις. Θεωρώ ότι όλα είναι εργαλεία χρήσιμα. Έτσι. Θεωρώ ότι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ξέρω αν θα είναι σε 5 ή σε 10 χρόνια, αλλά είναι προδιαγραμμένη ότι θα φύγει όντως η λιθοθρυψία όταν οριμάσουν οι συνθήκες εργαλείων τεχνολογίας. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, νομίζεις ότι η PCNL θα αντέξει όταν βελτιωθούν μετά από 10 χρόνια τα ουρτηροσκόπια, όταν υπάρχουν τα λέιζερ που θα σου διαλύουν την πέτρα μέσα σε ένα, ήδη κάποιοι βάζουν 80 και τα λοιπά και τις πάνε, θα αντέξει τέτοια η PCNL? Ή να σου πω κάτι τώρα, επειδή μαζί το βιώσαμε την εμπειρία του mini PCNL. Έτσι. Λοιπόν, πες μου τώρα, δεν αισθάνεσαι πολύ πιο άνετα όταν σου έχει φύγει ο φόβος των μεμονωμένων περιστατικών, τα οποία θα σου αιμορραγήσουν για τρεις, για εμβολισμούς? Δυστυχώς υπάρχουν αυτά για να περάσεις μόλις βελτιωθούν και μόλις έχεις εμπειρία στη mini PCNL. Τη εξέλιξη θα μας οδηγήσει στα δεδομένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Άρα ας μην μένουμε στην αντιπαράθεση. Είναι μπροστά μας. Αυτό θα γίνει. Αφήστε το να γίνει ομελά. Φεύγει μία μέθοδος, όσο βελτιώνεται η άλλη. Πάντα έτσι γίνεται. Και η σοφία αυτής της οριμότητας, το ένα υποχωρεί όσο το άλλο γίνεται καλύτερο. Και έρχεται κάποτε που φεύγει, γιατί πλέον αισθάνεται ότι δεν με παίρνει, ότι γέρασα πια, ότι πέρασαν τα χρόνια μου. Αφήστε το να γίνει φυσικό. Κύριος Φραγκιάδης θέλει να κάνει ένα σχόλιο, επειδή το έχουμε μονοπολίσει λίγο εδώ μπροστά. Το θέμα είναι ότι, αν καταλάβετε, όλοι μας συζητάμε, όλοι έχουμε δίκιο, ο καθένας έχει άλλο πράγμα στο μυαλό του. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ότι έχω στο μυαλό μου ότι αυτή η γυναίκα με τα 6 χιλιοστά στο κατώτερο τριτημόριο του ουρητήρα, αν έρθει στο δημόσιο νοσοκομείο, εγώ έχω να της δώσω 2,5 μήνες αναμονή. Ο κύριος Φουγκαριστός συζητάει και λέει ότι εγώ στο μυαλό μου έχω το stone free rate. Ο κύριος Καλλιδόνης σκέφτεται στο μυαλό του την επιπλοκή. Άρα λοιπόν η απόφαση δεν είναι εύκολη. Βαγγέλη, αυτό δεν σημαίνει, επειδή έχεις αναμονή, ότι θα πρέπει όμως να του προτείνεις κάτι το οποίο δεν έχει ένδειξη. Αυτό δεν πρέπει να είναι κριτήριο στην ιατρική σου πράξη, η αναμονή. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και ισχύει και τότε που ήμουν στο νοσοκομείο. Την ένδειξη θα πρέπει να τη βάζει με ιατρικά κριτήρια και όχι με κριτήρια δημοσίας. Δεν θα διαφωνήσω, μια στιγμή να ολοκληρώσω, δεν θα διαφωνήσω ότι θα πρέπει να το λάβεις υπόψη. Άρα για δύο εξίσου καλές επιλογές, αναμφισβήτητα θα δώσεις την πιο γρήγορη. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, έτσι. Χωρίς να παρεξηγηθώ. Παραμένοντας υπέρ της ουρητηροσκόπησης. Ξαρτάται τι, άμα είναι 1400 χάμπι, όχι, άδικα τον αδίκο. Όταν έχεις τον ασθενή μπροστά σου, είσαι υποχρεωμένος να τους δώσεις ακριβώς και το efficacy rate και το complication rate με βάση ένα μπούσουλα που όλοι ακολουθούμε. Αυτές είναι οι κατευθύνες οδηγίες. Ναι. Αν δεν το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Από εκεί και πέρα, πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα στο κάθε κέντρο, αν έχουμε μία αναμονή 2 μηνών ή 3 μηνών, και αυτό θα το συζητήσεις. Εκεί είναι το θέμα. Εδώ, το paper αυτό, με αφορμή αυτό, αλλά πήγαμε αλλού τη συζήτηση, μιλάει για κόστη. Επαναλαμβάνω, για το ακροατήριο. Τα κόστη είναι μια σχετική οντότητα και διαφέρει από κράτος σε κράτος. Οπότε, αυτά καλά να τα δούμε, αν παίζει το δικό μας ίσως. Και προχωράμε. Για να μην περνάμε και λάθος μήνυμα, δεν είναι η εξωσωματική λιθοτριψία μόνο με γενική αναισθησία. Όχι, όχι. Προς το ιδανικό, αν θες να την κάνεις σωστά, είναι κέντρα που γενική. Το κάνουν. Μπορεί, το ιδανικό είναι και λίγο σχετικό από πολλές απόψεις. Το ιδανικό για να προσφέρεις αυτό okay, που προχωράμε λίγο παρακάτω. Το ιδανικό είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία των κέντρων παγκοσμίως την κάνουν χωρίς αναισθησία. Δεν χρειάζεται αναισθησία. Εφόσον δεις, αν πάει να ξεκινήσει μια εξωσωματική λιθοτριψία
και ο ασθενής είναι αγχωμένος ή οτιδήποτε, μπορεί να του κάνεις και να του δώσεις και λίγο φάρμακο από τη φλέβα, να ηρεμήσει λίγο, να έχει μια ήπια μέθη και να μπορέσει να προχωρήσει να κάνει τη λιθοτριψία. Δεν είναι, είναι λάθος μήνυμα η γενική αναισθησία για όλες τις εξωσωματικές. Το λάθος μήνυμα είναι, το σωστό μήνυμα είναι ότι η εξωσωματική για να έχει τα πραγματικά καλά της αποτελέσματα θέλει αναισθησία. Αυτό είναι το μήνυμα. Οι μελέτες που υπάρχουν και περιλαμβάνονται και σε guidelines και οπουδήποτε, το stone free rate είναι και μελέτες οι οποίες παίζουν. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνώ. Το μέγιστο αποτέλεσμα. Εγώ έχω δει και χωρίς και με, παντός έχω άποψη. Λοιπόν, στο επόμενο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει, δεν ξέρω εσάς σας προβληματίζει. Όταν βλέπετε κολλικούς και κάνετε μια αξονική και έχετε μια πέτρα κάτω από 10 χιλιοστά, δίνετε αλφα blocker. Δεν ξέρω. Ποιο ύψος του ρητήρα. Κάτω από 10, αυτό εννοώ. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι είπα, μπορεί να μπερδευτικά. Κάτω από 10 χιλιοστά, αυτό εννοούσα. Σε ποια θέση θα είναι αυτό. Ξέρω εγώ, ας πούμε στον κατώτερο ρητήρα, να το διευκολύνω. Όχι, όχι. Αν είναι και η στερεωτερική συμβολή, ναι. Αν είναι πάνω, δεν έχει νόημα. Αυτό λέω, στον κατώτερο τριτημόριο. Στον κατώτερο, ναι. Πόσοι δίνετε αλφα-μπλόκερ, έτσι από όπου περιέργεια. Όλοι δίνουν αλφα-μπλόκερ. Εγώ δεν δίνω αλφα-μπλόκερ. Μάλλον είμαι στη μειονότητα. Γιατί, άρα είστε όλοι σίγουροι ότι πέφτουν οι πέτρες, γι' αυτό τα δίνατε. Γιατί πριν. Μια στιγμή, κύριε Φραγκιάδη. Πριν από αυτό εδώ, εκτός και αν το ξέρατε εσείς αυτή τη μετανάλυση, γιατί εγώ τώρα να σου πω, πήρα την ευκαιρία και την διάβασα. Βγήκε μια. Με συγχωρείς. Λίγο στο μικρόφωνο όμως, όχι έτσι. Λέγε Μπαντζέρ. Πες. Μα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα πω. Θα ακούσουμε πρώτα και μετά θα Θέλω να πω ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ συγκεχημένα. Δεν ήταν ξεκάθαρα αν τελικά κάνει καλό ή όχι ο αλφα μπλόκερ στις πέτρες του ρητήρα. Με αυτή τη λογική το είπα. Θα πιάσω ένα σχόλιο που έκανε ο κύριος Λιάτσικος πρόπερση στο σχολείο εδώ πέρα, το οποίο εμένα με επηρέασε, να σου πω την αλήθεια, στην πρακτική μου. Όταν διαβάζεις λοιπόν το φυλάδιο οδηγιών, τις ενδείξεις που έχει ο αλφα μπλόκερ, δεν θα διαβάζεις πουθενά για πέτρες του ρητήρα. Δεν θα διαβάζεις πουθενά. Επομένως, αν ένα τέτοιο φάρμακο σου κάνει μια σοβαρή επιπλοκή, είχε πει ο ίδιος και τη συμμερίζομαι τελικά την άποψή του, αν σου κάνει μια επιπλοκή αλφα μπλόκερ και εσύ την έχεις δώσει για μια πέτρα στον ουρητήρα, δεν έχεις να καλυφθείς νομικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι. Δεν έχει καθόλου βάση, συγγνώμη. Okay. Μπορώ να σου πω 30 παραδείγματα. Έτσι. Τυπικά έχεις δίκιο, Σταύρε, ότι αυτό. Όχι εγώ, ο κύριος Λιάτσικος. Όχι, έχει δίκιο ότι ναι, οποιοδήποτε, ότι ναι, δεν είμαι καλυμμένος, ότι κάποιοι λένε ότι είναι παράνομο κτλ. Άρα, όλες οι ενέσεις που κάνουμε στο πέος είναι παράνομες. Όλοι οι αλφα-μπλόκες που δίνουμε στις γυναίκες, όλες οι παραπληγικές που παίρνουν, όλο αυτό είναι παράνομο. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε πώς βγαίνουν αυτά τα παιδιά. Προφανώς, μια εταιρεία δεν θα δώσει ποτέ τα χρήματα, 3 εκατομμύρια, για να κάνει μελέτη για τις πέτρες. Γιατί αυτό ζητάει για να γίνει νόμιμο και να μπει κάτω η γραφειοκρατία των Βρυξελών ή του FDA ή οτιδήποτε. Προφανώς, άμα δεν είναι, θα πετάξω 3 εκατομμύρια για να βάλω κάτι το οποίο δεν θα μου δώσει τίποτα. Προφανώς δεν θα γίνει ποτέ η μελέτη. Και όταν είχε έρθει ο Εόφθο Παπαγεωργίου τότε με τον Μπότοξ και τα λοιπά, και τους λέω εγώ, ωραία, συλλάβετε μας, λέω, γιατί εδώ πέρα έχω, δέστε, λέω, τι γίνεται στο γιατρείο, κάνω Παπαβελίνη σε τόσο κόσμο. Λέει, εκεί πέρα δεν μπορούμε. Γιατί λέει, χρησιμοποιείται, λέει, 60 χρόνια. Λέω, και τι τότε, γιατί τότε δεν μπορούν να το γράψουν. Δεν μπορούν, λέει, αλλά γι' αυτό δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ξέρετε, αυτές τις ιστορίες θα τα πούμε και με τα ακουστικά. Πρέπει να υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον τα ακουστικά. Δεν θα γίνουν ποτέ αυτές οι μελέτες, γιατί έχει λήξει η πατέντα. Κανένας θα πάρει τα λεφτά του πίσω. Και εδώ πέρα έχουν λήξει οι πατέντες, υπάρχουν και νόσημα. Ποιος θα επενδύσει σε μια μελέτη πολυκεντρική φάση 3, η οποία θέλει 400-600 άτομα με παρακολούθηση και θα κοστίσει 3 εκατομμύρια. Κανένας. Πάντοτε θα χρησιμοποιούμε και στην νευροουρολογία. Οι νευροουρολόγοι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αλφα blockers. Έτσι, στις γυναίκες και όχι για την υπερτροφία προστάτη και στους άνδρες. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Είναι πρώτη γραμμή φάρμακο, πρώτη επιλογή. Και δεν θα πει ποτέ στα καλύτερα. Πάντως το πεδίο είναι συγκεκριμένο, έτσι, εδώ. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία μετανάλυση στην οποία συμμετείχε ο Παναγιώτης, η οποία δημοσιεύθηκε το 18 στο Journal of Urology, η οποία προσπαθεί να λύσει αυτά εδώ που εμείς διαφωνούμε ή συμφωνούμε.
πάει να τα δει. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάλυση με 9.500 ασθενείς. Οι πέτρες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην μετανάλυση ήταν περίπου στα 10 χιλιοστά, κάτω με ίσο με 10 χιλιοστά. Πολύ ενδιαφέρον της μετανάλυσης, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε, ότι πιάσανε μελέτες, κατέληξαν μόλις σε 60 μελέτες, στις οποίες ο αλφα μπλόκερ ήταν VS είτε πλασίμπο είτε της πρακτικής που είχε το νοσοκομείο, το κέντρο που έκανε τη μελέτη. Πάμε να δούμε λίγο τα... εδώ πάλι είναι το flowchart, αν τελικά το MET επηρεάζει. Ναι, φάνηκε ότι τελικά οι ασθενείς οι οποίοι πήραν αλφα μπλόκερ είχαν εξαιρετικά σημαντική στατιστική σημασία. Να εξηγήσουμε κάτι για αυτή τη μελέτη τώρα, όπως βλέπουμε αυτό. Καταρχάς, αν δούμε, οι περισσότερες μελέτες έχουν πολύ καλή ποιότητα. Βλέπετε τα πράσινα που έχει. Τα πράσινα είναι το bias εδώ πέρα. Ακριβώς, το risk of bias. Τα οποία ούτε και αυτό είναι τέλειο, έχει κάποιους περιορισμούς, αλλά οι περισσότερες μελέτες είναι καλής ποιότητας. Να διευκολύνω. Εδώ πέρα είναι μετά με τις μελέτες ναι. με ελάχιστο bias. Στο προηγούμενο, αν δούμε όλα τα effects προς τα που πηγαίνουν, πάνε προς μία κατεύθυνση. Άρα φαίνεται ότι τα alpha blockers είναι καλύτερα. Παρά το γεγονός ότι δείχνει κάτω ότι έχει μεγάλη ετερογένεια, 78% είναι το I-τετράγωνο. Συνεπώς, σε αυτές τις συνθήκες όπως είμαστε, είναι δεδομένο ότι αυτό είναι αξιόπιστο. Τουλάχιστον τις μελέτες που υπάρχουν το αποτέλεσμα. Προχωράω πάνω. Ακόμα καλύτερο, και αυτό έχει να κάνει με την μετανάλυση, την ποιότητά της, πετάξανε τις μελέτες οι οποίες είχαν αυξημένο risk of bias και χρησιμοποίησανε μόνο αυτές εδώ, οι οποίες και σε αυτές φάνηκε ότι ο alpha blocker τελικά βοηθάει στην αποβολή του λίθου. Όχι μόνο αυτό όμως. Ακόμα ο χρόνος για τον οποίο χρειάζεται για να αποβληθεί ο λίθος ήταν πολύ μικρότερος στους ασθενείς τελικά που έλαβαν τον alpha blocker. Έχουμε κάνει μια ωραία μελέτη στην Πάτρα πριν αρκετά χρόνια και συνεχίστηκε στο Ισραήλ μετά, που φάνηκε ότι οι ασθενείς που πήραν έναν alpha blocker την ώρα των επηγόντων είχαν τελικά καλύτερη πιθανότητα να αποβάλουν την πέτρα από ότι ο ασθενής που θα έπαιρνε alpha blocker στο σπίτι του μερικές ώρες μετά. Ο χρόνος δηλαδή ήταν πολύ πιο γρήγορος. Είχε νόημα. Ναι, στατιστικά σημαντικό. Κλινικά σημαντικό. Κλινικά σημαντικό. Ναι. Στατιστικά μπορεί να είναι κλινικά, ναι, ήταν. Ναι, και κλινικά. Okay. Και κλινικά. Ναι, ορίστε, παρακαλώ. Πιθανόν στην ώρα του κολλικού ήταν σε εξέλιξη το επεισόδιο και ίσως εκεί πέρα. Ενδεχομένως. Είχε καλύτερη δράση. Και ο κύριος Κόψης σηκώστηκε το χέρι. Στο μικρόφωνο. Κατώτερο ουρητήρα. Δεν είχε ανεξαρτήτως θέση, ρώτησε ο Μιχάλης Κόψης. Στον κατώτερο ουρητήρα, Μιχάλη. Ναι, παρακαλώ. Κατά κόρον τουλάχιστον στην Κατερίνη έρχονται από τα επίγοντα από το νοσοκομείο με Buscopan Plus. Θα βοηθήσει σε πόνο του εντέρου. Ότι θα βοηθήσει καλά στον πόνο του εντέρου. Ναι. Τώρα να κατηγορήσουμε τους τέτοιους... Τέλος πάντων, είναι εκτός θέμα. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι φέρει αποτέλεσμα. Στον καφέ. Πάμε τώρα στα subgroups, στις αναλύσεις των subgroups που έκανε η μετα-ανάλυση αυτή εδώ. Για πέτρες κάτω από 5 χιλιοστά. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντικό όφελος για αυτή την κατηγορία των λίθων. Ναι. Και υποθέτω ότι πριν, που τσακωνόμασταν πριν δείξουμε τις διαφάνειες, οι περισσότεροι από εσάς για μια πέτρα κάτω από 5 χιλιοστά θα δώσετε αλφα μπλόκερ, σωστά. Πάντως δεν έριξε αυτό η μετανάλυση. Και είναι μια πολύ καλή μετανάλυση αυτή. Πέτρες άνω των 5 χιλιοστών. Φαίνεται τελικά ότι το πραγματικό κέρδος, και γιατί το λέω αυτό, για μια πέτρα κάτω από 5 χιλιοστά, κατά πάσα πιθανότητα αυτή η πέτρα θα φύγει μόνη της και χωρίς τον αλφα μπλόκερ. Δεν το χρειάζεται τον αλφα μπλόκερ. Φαίνεται τελικά ότι ο αλφα μπλόκερ όντως βοηθάει, αλλά πραγματικά η αξία του είναι σε αυτές τις πέτρες. Πέτρες πάνω από 5 χιλιοστά και όπως είδαμε στην αρχή, αυτές οι πέτρες που συμπεριέλαβε η μετανάλυση είναι πέτρες μέχρι 10 χιλιοστά. Άρα φαίνεται ότι στην κατηγορία των λίθων, 5 με 10 χιλιοστά, ο αλφα μπλόκερ έχει την πραγματική αξία, ναι, το πραγματικό όφελος. Βέβαια, εμείς το δίνουμε και για να πονάει λιγότερο και να έχει επεισόδιο. Σωστό. Έχει δίκιο ο κ. Χατζηχρήστου. Διερευνήθηκε. Και επίσης, μια που είναι εδώ πέρα ο Παναγιώτης ο Καλλιδόνης, εμένα μου κάνει εντύπωση πώς δεν ξεχώρισαν να κάνουν και μία sub-ανάλυση η placebo control versus όλες τις άλλες μελέτες άμα ταυτίζονται και είναι παράλληλα το αποτέλεσμα και τις έβαλαν όλες μαζί γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα μεθοδολογικό.
Ναι, παρακαλώ. Το θέμα. Στην κλινική μας πράξη, πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε και με ποια μέθοδο για το ακριβές μέγεθος της πέτρας? Αξιολογική τομογραφία, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Και πόση αξιοπιστία έχει η αξιολογική τομογραφία για 100%. Για τη μέτρηση του μεγέθους της πέτρας? 100%. 100%. Αξιονική τομογραφία. Το σωστό είναι στην τη φάση του, του επίγοντος, στον κολλικό του νεφρού να κάνεις αξιονική τομογραφία. Γενικά, άμα έχετε αξιονικό, δεν δικαιολογείστε και σας έρχεται μια ηλυσία να μην γίνετε επιτόπου σε εφημερίες. Άμα έχετε αξιονικό. Έτσι. Μια low dose αξιονική. Αξιονική ακριβώς. Extra low, ultra low dose αξιονική τομογραφία, έτσι. Και, ναι. Βασικό και very low πλέον. Dose είναι τα καινούργια πρωτόκολλα, εντάξει, δεν ξέρω πόσο μόνο αξιονικό. Δύο τομές θέλετε. Να απαντήσω σε αυτό το θέμα, το πώς μπήκανε όλα μαζί. Το θέμα με όλες αυτές τις μελέτες και είναι και ένα... Μας θα το πω στο καφέ να μην έστελνε. Κύριε Κουσουρνά, έχετε πολύ μπάσα φωνή. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το subgroup ανάλυσης, σε ό,τι αφορά την τοπογραφία της πέτρας, άνω, μέσω ή κατώτερο τριτιμόριο του ουρητήρα, φαίνεται ότι οι πέτρες που ήταν στον ανώτερο ουρητήρα είχαν στατιστικά σημαντική, βοηθήθηκαν στατιστικά σημαντικά. Δεν ίσχυε αυτό εδώ για τις πέτρες που ήταν στο μέσο ουρητήρα. Το μεγαλύτερο όφελος, τουλάχιστον από στατιστικής πλευράς, φαίνεται να είχαν οι πέτρες που ήταν στον κατώτερο ουρητήρα. Εν κατακλείδη, το μήνυμα που δίνει αυτή η μετανάλυση είναι ότι οι αλφα blockers όντως βοηθάνε. Πού? Βοηθάνε στις πέτρες που είναι πάνω από 5 χιλιοστά και κυρίως στον κατώτερο ουρητήρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και για πέτρες που είναι στον ανώτερο ουρητήρα, που οι περισσότεροι από εμάς τις φοβόμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τις φοβόμαστε πάρα πολύ για το αν θα φύγουν ή δεν θα φύγουν, έχουμε τελικά στατιστικά σημαντική βοήθεια. Ωστόσο, τα ποσοστά, αυτό εμένα είναι το μόνο μου έτσι, σχόλιο, προσωπικό σχόλιο, ότι στατιστικά σημαντικά μπορεί να έχουμε βοηθηθεί, ουσιαστικά δεν έχουμε βοηθηθεί. Το 62,7% είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Οι αλφα blockers βοηθάνε στο να φύγει νωρίτερα η πέτρα και τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια ό,τι αλφα blocker και να χρησιμοποιήσαμε, όχι μόνο τα αμφισβολοσύνη, έτσι, όλες οι κατηγορίες, αμφισβολοσύνη, σιλοντοσύνη κτλ. Κάποιο σχόλιο για αυτή τη μελέτη? Προχωράμε. Πάμε σε πιο χειρουργικό. Ναι, παρακαλώ. Ισχύει ο ένας μήνας χορήγηση? Ναι, η λογική είναι πάντα 4 με 6 εβδομάδες. Ναι. Πάμε τώρα σε μια επίσης μετανάλυση στο World Journal of Urology που αφορά στην συνέκρινε πέτρες που νεφρικούς λίθους που αντιμετωπίστηκαν με εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση και mini PCNL. Mini PCNL λέγοντας όλες οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν ήταν από 10 ως 20 φρέντς η διαστολή. Οι περισσότερες ήταν γύρω στα 14 με 16 φρέντς. Σταύρο, να κάνουμε λίγο ένα σχόλιο. Βέβαια. Πλέον θα δούμε ολοένα και περισσότεροι και μεγαλύτερη και πιο έντονη κόντρα μεταξύ της εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης και των πολύ μικρών καναλιών και των mini PCNL, ultra mini, pico, nano και οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι. Δηλαδή θα αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε χρόνο μετά να κάνουμε ένα-δύο σχόλια επ' αυτού, έτσι και βάσει του... Ο κύριος Μαμουλάκης θα μας πει. Για το χρόνο εννοώ. Λοιπόν, εδώ είναι το flowchart, προχωράω γρήγορα. Έχετε φτάσει το χρόνο, οπότε... Φάνηκε ότι τα stone free rates, το overall stone free, είναι πολύ καλύτερο με τη mini PCNL. Τα περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται ότι ακόμα και όταν χωρίσαμε τις πέτρες για πάνω από 2 εκατοστά, κάτω από 2 εκατοστά, η στατιστικά σημαντική αξία του PCNL παρέμεινε. Και εδώ, ποιοι θα κάνανε για μια πέτρα 2 εκατοστά mini PCNL και ποιοι θα προτείνανε έστω η εύκαμπτη. Έχουμε μια πέτρα σε κάτω κάλικα 2 εκατοστά. Ποιος θα προτείνει εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση? Κάτω κάλικα είπατε. Κάτω κάλικα. Κανένας? Τώρα σοβαρά, κανένας δεν θα προτείνει εύκαμπτη? Όχι, όχι. Τι θα προτείνουμε? Δεκτό. Έχουμε 1100 Hounsfield units. 2 εκατοστά πέτρα. 1,9, 1,8. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Κάνουμε λίγο... Θα έκανα διαδερμική. Και εγώ διαδερμική θα έκανα.
Εσείς όλοι θα προτείνατε διαδερμική σε αυτόν τον ασθενή. Ποιοι θα προτείνανε εύκαμπτη. Σοβαρά, παιδιά, όλοι εσείς θα κάνετε διαδερμική, εντυπωσιάζομαι. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Θα προτείνατε διαδερμική για 1,8 εκατοστά σε κάτω κάλικα. Ναι. Ρε παιδιά, θα προλαβαίναμε να κάνουμε διαδερμικές τότε. Τι λέτε τώρα. Δεν είναι αυτό ο κανόνας. Δεν είναι αυτό ο κανόνας τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay, είναι, το δέχομαι. Οι διαστάσεις που περιλαμβάνει και τα δύο. Οπότε. Το δέχομαι. Δεν είναι η γκρίζα ζώνη ακριβώς. Σταύρο, εγώ αν συζητάγαμε για μια άλλη θέση που θα ήταν πιο εύκολη για το εργαλείο, θα σου έλεγα ότι θα πρότεινα νεφρολιθοτρυψία Reeves. Mm-hmm. Αλλά για μένα ξέρω ότι η καλύτερη λύση για αυτόν τον άρρωστο είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Okay. Θα το συζητήσω. Το αν θα το διαλέξει ο άρρωστος, ναι. Ναι, ναι. Εξαρτάται πώς θα το πεις, βέβαια. Έχει μεγάλη σημασία. Και αλλά αυτό εδώ είναι όλο το κλου της υπόθεσης, γι' αυτό έχω σταθεί. Τέλεια. Γιατί είναι όπως θα το προτείνεις. Και εμένα μου πεις ότι θα χάσω το νεφρό, εδώ πάω. Θα σου κάνω μια τρύπα στο νεφρό, ναι. Τόση και θα τρέχει και αίματα και δεν ξέρω. Δεν θα κάνω, ούτε εγώ θα πηγαίνω. Θεωρώ ότι είναι καλό οι κατευθυντήριες οδηγίες να ξέρουμε αυτή η πέτρα πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά πάντα να εξηγούμε στον ασθενή ότι έχει και αυτή την επιλογή και να έχει επίσης πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό νομίζω και είναι ασφαλής επιλογή. Εδώ θέλω να καταλήξω. Σταύρο μου, τι θα έκανες. Και νομίζω ότι εγώ, μπορούσε... ναι. Μην υπησύνα 100%. Γιατί όχι η κανονική PCNL. Γιατί μπορώ να κάνω και με μην υπησύνα. Με μικρότερο τρόπο. Γιατί η κανονική PCNL χρόνο με το χρόνο θα πεθαίνει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι, αν δεν είχα μείνει PCNL, θα έκανα στάνταρ PCNL. Εγώ θα διαφωνήσω γι' αυτό. Δεν θα πεθάνει γιατί πάντα υπάρχουν τα κοράκια. Περιορίζονται οι τέτοιες. Δεν θα πεθάνει ποτέ, θα μειωθούν οι ενδείξεις. Είναι μία μέθοδος 50 ετών, παιδιά. Στάνταρ και όλα τα άλλα θα γίνονται εύκαμπτα. Οκ. Αλλά να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Μόνο να σκεφτείς, έχεις και οι δυο σας, έτσι δεν ιδιωτεύεται. Εάν βγεις έξω και φας τα δύο πρώτα περιστατικά που θα σου κάτσουνε με το PCNL που θα θέλεις τον εμβολισμό και θα έχεις την αιμορραγία και θα κοιμάσαι στο νοσοκομείο και θα ψάξεις να βρεις σε ιδιωτική κλινική αίματα. Σου έχει τύχει ποτέ να ψάξεις να βρεις αίματα σε ιδιωτική κλινική, θέλω 4 φιάλες. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη λογική. Αλλά λοιπόν, λες άντε γεια. Συγγνώμη. Λες άντε γεια. Αν δεν το πεις, το έφραγμα σε περιμένει στην τριετία. Κάνουν μίνι PCNL. Μα ποιος λέει ότι η μίνι δεν θα κάνει τέτοια επιπλοκή. Εντάξει, είναι η καμία σχέση. Η PCNL δεν έχει διαφορά στην επιπλοκή που θα κάνει το μεγάλο το διαδερμικό. Ίσως και οι επιπλοκές που έχουμε με το διαδερμικό των 30 friends, με τις μεγάλες προσβάσεις, να σχετίζονται στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τα πιο πολύπλοκα περιστατικά με αυτόν τον τρόπο. Γενικότερα πάντως υπάρχει. Και τα δεδομένα που υπάρχουν είναι πουθενά δεν έχει αποδειχθεί ότι η μίνι συγκριτικά με την συνήθι διαδερμική ότι έχει μικρότερη πιθανότητα. Ναι, εντάξει, δεν έχει επειδή τώρα δεν έχει γίνει ακόμα το paper. Πρακτικό κομμάτι. Δεν έχει γίνει ακόμα το paper. Δηλαδή σε λίγο. Ωραία, τότε θα πούμε και δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι η απλή νεφροστομία έχει μικρότερες επιπλοκές από τη διαδερμική στο κοράλι. Υπάρχει μετανάλυση στο European. Δεν έχει γίνει ποτέ μελέτη. Μια μην το πάμε εκεί. Υπάρχει μετανάλυση στο European Urology Property που συγκρίνει στάνταρ με VS Mini και δείχνει διαφορά στα complication rates. Δεν το συζητάμε. Transfusion εμβολισμό πώ. Να κάνω μια Grade 3 κλαβιέ έχει διαφορά. Πόσα χρόνια. Παναγιώτη, μην κοντράρουμε τη λογική. Όχι, ένα λεπτό. Η λογική είναι εξής. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία τεχνολογία. Είμαι απόλυτα υπέρ. Έχουμε δει πολλές τεχνολογίες, όχι μόνο στην πέτρα. Στον προστάτη, πώς θα τρέχουμε, κύριε καθηγητά. Το θέμα είναι, ας είμαστε λίγο. Είμαστε. Εντάξει, να το δούμε λίγο. Πόσα χρόνια είμαστε τώρα με αυτές τις τεχνικές. Φρέσκα πράγματα. 3, 4. Φρέσκα πράγματα. Οκ, okay. Η άλλη είναι κανιά, αν δεν κάνω λάθος, 73 χρόνια πάνω. Όχι, 50. Για τη στάνταρ. Για τη στάνταρ. Ναι. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί και να μην πάει καλά. Ο χρόνος θα δείξει. Δείχνει πάντως ότι το έχουμε δει σε πάρα πολλές τεχνολογίες, αλλά είμαστε υπέρ όλων των νέων τεχνολογιών. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε. Το ουσιαστικό δεν είναι η νέα τεχνολογία. Το ουσιαστικό είναι ότι απλά μειώνει το μέγεθος της πρόσβασης. Ότι μπορεί καθοδόν να αποδειχθεί. Ρωτήστε ναι, και εμείς κάνουμε μίνι, αλλά το κάνουμε με διαφορετική λογική το μίνι. If you go mini, you never come back. Go back. Είναι λάθος λογική αυτή. Θα το πω ως εξής. Αυτό που κάνουμε και το δουλεύουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Μπαίνουμε διαδερμικό μεγάλο σε μεγάλες πέτρες. Στα μικρά συστήματα που θες να σεβαστείς στην ανατομία, μπαίνεις με μίνι. Οπότε έχεις πετύχει αυτό που θέλεις.
Έχω μεγάλο σύστημα, έχω μεγάλη πέτρα που θα με βοηθήσει και θα δουλέψω πιο αποτελεσματικά, γρήγορα να τελειώσω το περιστατικό, να καθαρίσω όσο περισσότερο μπορώ την πέτρα. Τριαντάρι. Έχω πρόβλημα και βλέπω ότι είναι μικρό το σύστημα και δεν θέλω να κάνω ζημιά. Okay. Μπαίνω με το μικρό. Θα μας τα πείτε ίσως κάποια, αλλά είναι τρία άτομα. Είναι, να σου πω κάτι. Είναι το εξατομικεύεις. Να πούμε λίγο την ιστορία, Σταύρε. Γιατί το ένα και δεν πάω στο άλλο πίσω είναι λάθος. Να πούμε την ιστορία. Λοιπόν, εξαρτάται την ιστορία και το σκοπό να πει. Έχω μια ιστορία για να κλείσουμε και με αυτό. Πιστεύω να μην είσαι πολύ διαφανής, αλλά να την πούμε αυτή την ιστορία. Την πιο σημαντική μελέτη. Ο Σταύρος έκανε 300 χειρουργία το χρόνο, όπως κάνει τώρα ο Ανασάς και τα λοιπά. Λοιπόν, και είχαμε ένα περιστατικό που μας τυχαίνει να αιμορραγεί και είχαμε και το ίδιο περιστατικό που ένας ήταν χαλασμένος για εμβολισμό και ο άλλος έλειπε σε άδεια και δεν είχαμε. Και μπήκαμε να κάνουμε την εφρεκτόμη. Μπήκα και εγώ μαζί με τον Σταύρο και την κάναμε ως επιπλοκές. Και βγαίνω και του λέω, ρε Σταύρε, σαν τώρα το θυμάμαι, πολύ μεγάλο τραύμα είχε αυτός ο νεφρός. Ήταν όντως εντυπωσιακό. Χαμός έγινε, δηλαδή, δεν περιπίστευα ποτέ μου ότι ο μισός νεφρός και παραπάνω είναι στα χάλια του. Πολύ τραυματική, ρε Τετάζαρα. Μήπως πρέπει να κοιτάξει τα μικρότερα. Το πιάνει αμέσως και αυτό ήταν το έναυσμα. Πήγε ήδη, άρχισε, τα έκανε και μετά και ο Αναστάσης πήγε ήδη, τα έκανε και τώρα έχουμε περάσει. Βασικά κάνουμε μήνυ. Δεν είναι η τρύπα που κάνει το διαδερμικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν κουνά το εργαλείο που σκίζει το παρένχημα. Το torquing είναι. Η κίνηση. Αυτή είναι που κάνει. Να πω κάτι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, δυστυχώς για εσάς, με το που μπήκε σταμάτησε η πράξη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με το που μπήκε μάτωσε. Βγήκε αίμα, δεν έβαλε όχι, τίποτα. Όχι, αυτό το περιστατικό λοιπόν. Δεν έβαλε τίποτα. Ήταν και μπαίνουμε και κάνουμε δυστυχώς μετά από 12 ώρες νεφρεκτομία επίκουσα γιατί δεν βρίσκαμε λύση με εμβολισμό και είδα ένα νεφρό που δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Αυτό που θέλω να πω εγώ και η διαφορά μεταξύ των δύο ιστοριών είναι η εξής, Παναγιώτη. Και είναι η ουσία όλων των πραγμάτων. Στην Πάτρα, αν έχεις έναν που ματώνει, ανεβαίνεις στον από πάνω όροφο και δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό που τους έλεγα στους ειδικευόμενους, δεν άνοιγε ρουθούνι. Καμιά φορά δεν καταλαβαίναμε ότι αυτός, αν δεν ήσουν στο διαδερμικό, μπορεί να μην καταλάβαινες ότι αυτός ο ασθενής είχε αιμορραγήσει και εμβολίστηκε. Στο γεννήματάς, αν είχες αιμορραγία, δεν είχες την επιλογή να εμβολήσεις. Έπρεπε να βρεις εμβολιστή, αν είναι διαθέσιμος, αν μπορεί να στο κάνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο ασθενής, ο οποίος αυτός έχασε τον νεφρό του, γιατί το έχασε τον νεφρό του, θα μπορούσε να είχε εμβολιστεί σε ένα πολύ πιο καλά οργανωμένο ίδρυμα, το οποίο είχε μέσα επεμβατικό ακτινολόγο, και αυτή τη στιγμή να έχει τον νεφρό του με μια μικρή απώλεια 5-10% στην εφημερίδα. Να καταλήξω. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται διαδερμική σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει backup από εμβολιστές. Φυσικά. Και εκεί ήθελα να καταλήξω τελικά. Γιατί γίνεται. Τι εννοείς γιατί γίνεται, ποιος το απαγορεύει. Τώρα... Ποιος το απαγορεύει. Κανένας, αλλά βλέπω κάτι το οποίο... Ποιος το απαγορεύει. Εγώ θα το θέσω, εγώ το αφήνω αυτό. Και θα κάνουμε το θέσω 300 στον χρόνο, έτσι, θα μετά το... την Πάτρα είμαι στο μεγαλύτερο κέντρο. Θα το θέσω σε εξής. Θα το θέσω σε εξής. Το αφήνω αυτό, το αντιπαρέρχομαι. Όχι, είναι και πολύ λέμε. Σημαντικό. Μισό λεπτό. Γιατί όταν κάνεις ένα στάνταρ και έχεις εμβολιστεί, εσένα δεν υδρώνει το αυτί σου, το αλουνού υδρώνει. Ναι, αλλά πόσες κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει σημασία. Το 1% αυτή τη στιγμή βιβλιογραφικό δεν είναι δεδομένο. Είναι λιγότερο από 1%. Εντάξει, αυτά είναι βιβλιογραφικά δεδομένα, λοιπόν. Γιατί δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε. Με αυτά μιλάμε τώρα στα σχολεία. Είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή. Πάμε. Η ουσία είναι ότι και όταν είχαμε τα overall complication rates, αλλά και σπασμένα κατά grade, κατά κλαβιέν, δεν είχε καμία, μα καμία διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών. Της mini PCNL και της FCAM της ουρητηροσκόπησης. Εντάξει, η mini PCNL είναι μια πραγματικά ασφαλής τεχνική. Δεν διαφωνώ ότι πρέπει να ξέρεις να την κάνεις, αλλά όλα μαθαίνονται. Είναι μια ασφαλής τεχνική και μπορεί να προτείνεται και πρέπει να προτείνεται όταν έχει ένοιξη. Stone free rates μεγαλύτερα για το mini PCNL χωρίς διαφορά στα complication rates. Πάμε. Η μελέτη. Μόνο το αποτέλεσμα, μόνο το μήνυμα σε παρακαλώ. Γιατί έχει μα είναι πιο ωραία με μελέτη, δεν μου τα λέγατε νωρίτερα. Αστείο. Λοιπόν, Thulium. Νομίζω ότι είναι ο καινούριος παίχτης και θα παίξει πολύ πολύ σύντομα. Είναι ακόμα σε ερευνητικό στάδιο σε ό,τι αφορά την πέτρα. Έχει εφαρμοστεί στον προστάτη, αλλά στην πέτρα θα αρχίσει να εφαρμοστεί. Είναι ένα πολύ ωραίο paper από τον Traxer. Δύο διαφάνειες, έτσι νομίζω, πάρα πολύ ωραίες. Τι θα θέλαμε από την καινούρια ίνα. Τι θα θέλαμε.
Θα θέλαμε να έχουμε μικρότερη ίνα, η οποία θα βοηθήσει. Μικρότερη ίνα θα βοηθήσει να τρέχουν καλύτερα τα νερά, καλύτερο irrigation. Θα έχουμε καλύτερη κάμψη στο εργαλείο μας, το EFCAM, το ουρητηροσκόπιο εννοώ. Και για πέτρες του ουρητήρα δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη παρενδρόμηση ερυθροπάτησεων στο νεφρό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για την, αν μπορούσε κάποιος να φανταστεί, την καινούρια ίνα. Δεύτερον, αν είχαμε μικρή ίνα, θα μπορούσε το working channel του EFCAM του να μειωθεί σε μέγεθος, άρα και όλο το εργαλείο θα μπορούσε να μειωθεί. Που αυτό τι σήμαινε, ότι αν είχαμε ένα μικρότερο, για παράδειγμα, EFCAM, 4 φρίντς, για παράδειγμα, αυτό θα μπαίνει πολύ πιο εύκολα στον ουρητήρα. Θα αφήνε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο είτε από τον ουρητήρα είτε από το access heath για να έχουμε ένα καλό outflow. Άρα γενικότερα θα είχαμε μία μείωση των ενδονεφρικών πιέσεων, άρα μείωση στις πιθανές επιπλοκές της EFCAM της ουρητηροσκόπησης. Ποια η διαφορά μεταξύ του holmium και του tulium laser είναι ότι το holmium λόγω της θερμότητας την οποία έχει δεν μπορούμε να φτιάξουμε ίνες κάτω από 200 μικρά, είναι η μικρότερη ίνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη. Και είναι εφικτό να φτιαχτεί, ενώ το tulium πραγματικά μπορεί να μας φτιάξει μικρές ίνες. Ένα. Δεύτερο, τι θα θέλαμε επίσης από την καινούρια ίνα. Dusting, το έχετε ακούσει όλοι νομίζω. Είναι το καινούριο trend. Νομίζω ότι δικαίως είναι το καινούριο trend για να σπάσεις μια πέτρα στην EFCAM τη ουρητηροσκόπηση. Για να πετύχει κάποιος λοιπόν dusting θέλει χαμηλή ενέργεια, θέλει αυξημένη συχνότητα και καλό είναι να έχει long pulse, αν η γεννήτριά του μπορεί να σου δώσει την επιλογή. Θέλεις αυτά τα τρία δεδομένα για να πετύχεις dusting. Πάμε να δούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τη χαμηλή ενέργεια. Το holmium μπορεί να κατέβει μέχρι 0,2 joule maximum. Το tulium μπορεί να κατέβει μέχρι 0,025 joule, 10 φορές κάτω. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά πόσο μεγάλο θα είναι το pulse που θα έχει η ίνα, το holmium μπορεί, σκεφτείτε ότι για να κάνουμε dusting θέλουμε long pulse και θέλουμε περίπου το κάθε pulse να έχει 0,65 με 1,25 μικρο milliseconds. Το holmium λοιπόν μπορεί να φτάσει μέχρι 1 millisecond, οριακά. Το tulium μπορεί να φτάσει μέχρι 12 millisecond, πάνω από 10 φορές πάνω. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον ρυθμό που μπορεί να βαράει μια γεννήτρια, το holmium μπορεί να φτάσει μέχρι 80 Hz, Moses effect, τα καινούρια laser, ενώ το tulium μπορεί να φτιάξει γεννήτρια που μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.000 Hz. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν καταφέρει κάποια γεννήτρια να συνδέσει αυτά τα τρία πράγματα, μιλάμε για άλλη εποχή. Μπορεί να καταργήσει τα πάντα, μπορεί να καταργήσει όχι mini PCL, και το standard PCL μπορεί να καταργήσει. Με ένα τέτοιο πράγμα μπορείς να μπεις σε ένα κοράλι και να το διαλύσεις. Επομένως, νομίζω ότι είναι ο καινούριος παίχτης, το tulium, νομίζω θα φανεί πολύ πολύ σύντομα στην αγορά και νομίζω θα αλλάξει το σκηνικό σε ό,τι αφορά την πέτρα. Τελευταία διαφάνεια είναι αυτή εδώ. Είναι πάλι από τον τρακτέρ. Στην αγορά. Αυτό που υπάρχει τι είναι. Προστάτης. Μόνο για το προστάτη. Είναι χοντρές ίνες. Είναι για να κάνεις το τούλεπ. Το μηχάνημα είναι ίδιο. Η ίνα θα είναι η διαφορά. Το μηχάνημα δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο. Είναι το μηχάνημα, επειδή το έχουμε και αυτό δουλεύουμε και κάνουμε τους laser προστάτες που κάνουμε το vaporization. Το μηχάνημα είναι continuous. Είναι συνεχόμενο η παροχή ενέργεια στο laser. Αυτό φυσικοχημικά τα δύο laser, το holmium και το tulium, έχουν τεράστιες διαφορές. Δηλαδή, ποιο είναι το effect που έχουν πάνω σε πέτρες. Ναι, δεν πήγα σε διαδικασία να αναγράψω. Γιατί... Αυτό που έχει το τεράστιο πλεονέκτημα και το ξέρανε χρόνια οι μηχανικοί είναι ότι το tulium μπορείς να ανεβάσεις αυτές τις τεράστιες συχνότητες με πολύ χαμηλή αντίστοιχα ενέργεια. Αυτό σου δίνει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά το ριτροπάλσιο, να μην φεύγει η πέτρα. Ερώτημα που θα θέσω σε αυτό, όπως και επειδή έχουμε και το αντίστοιχο 120, το holmium, και το δουλεύουμε και κάνουμε και κάποια πειραματικά τώρα τα τρέχουμε, υπάρχει τεράστιο θέμα με τις θερμοκρασίες. Θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Δεν θα συζητάμε αν θα βάζεις access heath ή όχι, αν θα βάζεις θικάρι. Θα βάζεις πάντα θικάρι για να τα δουλέψεις αυτά. Όπως επίσης ισχύει αυτό που είπα και πιο πριν, ότι πολλά του PCNL, είτε standard είτε mini, οτιδήποτε, θα καταλήξουν και θα μεταφερθούν στο κομμάτι του EFCAM του ουρητηροσκοπίου. Γιατί με αυτά τα δεδομένα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι σου έρθει. Γιατί ξαφνικά έχεις τεχνολογία. Να ρωτήσω μόνο εγώ, γιατί αν μην κάνεις mini PCNL με αυτά. Θα μπορούσε να κάνεις, αλλά θα είναι πάντα πιο εύκολο. Πάμε. Πιο εύκολο από άποψη τέχνης. Και θα βρω εγώ τον πελά μου τώρα. Λοιπόν, και ένα τελευταία διαφάνεια είναι, μιλάμε όλοι για dusting. Τι είναι dusting,
Πότε σταματάει κάποιος να κάνει dusting? Αυτό είναι μια πολύ ωραία διαφάνεια. Είναι ένα comment σε ένα άρθρο, δεν είναι τίποτα παραπάνω, από τον Traxer, το οποίο αυτό που νομίζω πρέπει να απαντηθεί και κρεμεί πλέον να το δούμε ενδεχομένως στο επόμενο συνέδριο απαντημένο ή και στο παραεπόμενο, είναι τι σημαίνει dusting. Αυτή τη στιγμή όλοι λέμε θα μπορώ να σπάσω μια πέτρα, θα κάνω dusting, θα φύγω και όλα καλά. Τι σημαίνει dusting? Πότε σταματάμε και λέμε ότι αυτή η πέτρα πλέον έχει, είναι τέτοιου μεγέθους που μπορώ να φύγω και αυτή η πέτρα θα αποβληθεί? Νομίζω είναι κάτι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορισμός στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ορισμός, ούτε ενδεικτικό, κάτι τέλος πάντων να νιώθω και εγώ και ο κύριος Μαμουλάκης στην ίδια ασφάλεια ότι τελείωσε η δουλειά και ο ασθενής μου θα είναι στο on free. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Πάμε για καφέ και γυρνάμε με το τι θα κάνουμε με τις ουρολοιμώξεις, με τις αντοχές που έχουμε στα μικρόβια, ένα εξαιρετικά κλινικό καθημερινό session.